Η Λιβύη και η Τουρκία συμφωνούν για ένα μνημόνιο. Το υπογράφουν οι διαπραγματικές ομάδες, μετά το κυρώνει η Τουρκία, δεν το κυρώνει η Λιβύη και το ακυρώνει η Βουλή της Λιβύης και στη συνέχεια το εφετείο της Λιβύης ακυρώνει οποιαδήποτε συμφωνία με την Τουρκία σε στρατιωτικό επίπεδο. Άρα αυτό είναι το πλαίσιο. Τώρα εμείς αυτό που κάνουμε είναι ότι τώρα συζητάμε με τη Λιβύη για την προετοιμασία της γραμμής οριοθέτησης ΑΟΣ μεταξύ Λιβύης και Ελλάδος. Σε αυτό είμαστε τώρα. Από την άλλη βέβαια είδαμε τον Πρωθυπουργό και όλο το Υπουργικό Συμβούλιο της Λιβύης στην Τουρκία. Άρα λοιπόν ποιος ο ρόλος της Λιβύης? Παίζει ένα διπλό ταμπλό. Ποιος είναι ο ρόλος της αυτή τη στιγμή? Μα έπαιζε ήδη ένα διπλό ταμπλό αρχικά. Εντάξει. Διότι πολύ απλά, αν θυμάστε καλά, πριν γίνει αυτή η συμφωνία, στην πραγματικότητα είναι η Τουρκία που είχε εκβιάσει την Λιβύη λέγοντας ότι εγώ άμα μου υπογράψεις αυτό το μνημόνιο θα σε υποστηρίξω στρατιωτικά και είναι αυτό που έγινε και στο τέλος ακυρώθηκε και αυτό επειδή η Βουλή δεν είναι μαζί με τον Πρόεδρο. Άρα αυτό δεν, το σχέδιο της Τουρκίας δεν λειτουργήσε. Τώρα αυτό δεν σημαίνει ότι η Λιβύη δεν θέλει να έχει καλές επαφές γενικά με την Τουρκία, αλλά πάνω στο μνημόνιο εδώ είναι νεκρότερο αυτό. Μάλιστα. Οι εξελίξεις που διαφαίνονται έτσι γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο με το στίγμα της Ελλάδας μέσα, ποιες είναι κύριε καθηγητά, τι περιμένουμε από εδώ και πέρα και πώς τα βλέπετε, πώς βλέπετε εσείς εμείς το σκηνικό αυτό? Αυτό που βλέπουμε τώρα σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής είναι ότι αυτό που γίνεται στην Ανατολική Μεσόγειο είναι πάρα πολύ καλό και με τον αγωγό EastMed και με το EastMed Gas Forum όπου είναι μέσα η Ελλάδα και δεν μπόρεσε να μπει η Τουρκία, όπου είναι βέβαια και η Γαλλία που ζήτησε τη συμμετοχή της εκ των υστέρων, αλλά τώρα είναι κράτος μέλος κανονικά, και η Αμερική ζήτησε να είναι παρατηρητής. Άρα βλέπουμε ότι τώρα δεν έχουμε μόνο τις εταιρείες που συμφωνούν σε ένα κοινό πεδίο δράση στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά είναι και τα κράτη. Και είδαμε τώρα ότι έχουμε επεκτάσεις, εφόσον δεν μιλάμε πια μόνο για την Αίγυπτο, Ισραήλ και την Κύπρο με την Ελλάδα, αλλά μιλάμε τώρα ότι παίζει έναν ρόλο και η Γαλλία και η Αμερική, μετά και η Ορδανία. Έχουμε στη φαρέτρα μας όλες αυτές τις χώρες, οι οποίες συμφωνούν με την προσέγγιση που έχει η Ελλάδα. Και στη συνέχεια είδατε ότι με τον αγωγό EastMed ήρθαν και άλλες χώρες από τα Βαλκάνια να πούν ότι και αυτές θεωρούν ότι είναι ένα πολύ καλό επιχείρημα σε επίπεδο ενεργειακής ασφάλειας. Άρα λοιπόν, τώρα θυμάμαι που μου είχατε πει στην τελευταία μας κουβέντα ότι επί της ουσίας η Τουρκία θέλει να μπει στο ενεργειακό παιχνίδι και δεν την αφήνουν. Σωστά, και τώρα το βλέπετε ότι έχει ενισχυθεί από τότε που το είχαμε συζητήσει, γιατί όταν το συζητούσαμε δεν υπήρχε ακόμα το EastMed Gas Forum. Σωστά. Ενώ τώρα βλέπουμε ότι την απόκλεισαν, γιατί πολύ απλά δεν έχει να κάνει τίποτα σε αυτή την περιοχή εκ του πρατέου, γιατί ουσιαστικά τα κοιτάσματα που αφορούν το θέμα δεν είναι προσβάσιμα από την Τουρκία. Άρα μπορεί να κάνει τις κινήσεις, και επανέρχομαι στο αρχικό σας ερώτημα, μπορεί αυτή να κάνει κινήσεις με τη Λιβύη, μπορεί να προσπαθεί να κάνει κινήσεις με την Αίγυπτο, αλλά στην τελική η Αίγυπτος πήρε μια ξεκάθαρη θέση και για το θέμα των θαλάσσιων οικοπαίδων και για το θέμα και του αγωγού και του φόρουμ. Κατά συνέπεια δυσκολεύεται η Τουρκία να βρει συμμάχους για να μπορεί να μπει σε αυτή την ενεργειακή σκακέρα. Και από τη στιγμή που οι Γάλλοι και οι Αμερικανοί, που θα παίξουν και με την Exxon Mobil και με την Total στην περιοχή, έρχονται και αυτοί σε αυτό το φόρουμ, το θέμα είναι ότι για την Τουρκία είναι πολύ δύσκολο να κάνει κινήσεις που να παρουσιάζουν κάποιο όφελος για αυτήν. Και σε ό,τι αφορά στη θέση της Ελλάδος στο ενεργειακό παιχνίδι, είναι σε πολύ καλή έχει θέση. Έχει ενισχυθεί και τώρα περιμένουμε βέβαια και τις νέες έρευνες από την Exxon Mobil και την Total στα θαλάσσια οικόπεδα που έχουμε παραχωρήσει. Αλλά αυτό που φαίνεται είναι ότι η Ελλάδα λειτουργεί ως χώρα σταθερότητας. Είμαστε ένας ενεργειακός κόμβος, γιατί είμαστε μεταξύ της Ανατολικής Μεσογείου
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτός ο άξονας με την οριοθέτηση με την Ιταλία, με τη μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο και με τον αγωγό και το φόρουμ, η Ελλάδα έχει αναβαθμιστεί και το κύρος της και η αξία της, γιατί πολύ απλά έκανε κινήσεις οι οποίες είναι συντονισμένες, ακολουθεί το δίκτυο της θάλασσας και έχει μια καλή θέση στην περιοχή για να παίξει έναν ρόλο σημαντικό. Τέλεια. Κύριε καθηγητά, μου ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Και εγώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.